Ο επιδημιολογικός αυτός χάρτης 4 επιπέδων ετοιμότητας αντιστοιχεί σε 4 χρώματα, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο, με βάση τους επιδημιολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ECDC και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ολόκληρη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι στο κίτρινο. Στην περιφερειακή ενότητα Εύρου η εμβολιαστική κάλυψη είναι στο 30,79%, ενώ ο δείκτης θετικότητας στο 0,10%, ενώ τα κρούσματα παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης η εμβολιαστική κάλυψη είναι 25,36%, ενώ ο δείκτης θετικότητας στο 0,13%. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης η εμβολιαστική κάλυψη είναι στο 25,52%, ενώ ο δείκτης θετικότητας στο 0,15%. Στην περιφερειακή ενότητα Δράμας η εμβολιαστική κάλυψη είναι στο 25,57%, ενώ ο δείκτης θετικότητας 0,11%. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας η εμβολιαστική κάλυψη είναι στο 30,48%, ενώ ο δείκτης θετικότητας στο 0,14%. Σταθεροποίηση παρουσιάζει η κατάσταση στο νησί της Τάσου, όπου η εμβολιαστική κάλυψη ανέρχεται στο 53,44%, ενώ ο δείκτης θετικότητας είναι στο 0,16%. Τέλος, στην περιφερειακή ενότητα Σερών, η εμβολιαστική κάλυψη είναι στο 25,74%, ενώ ο δείκτης θετικότητας στο 0,16%. Αναστατήν οι επαγγελματίες στην εστίαση, καθώς από χθες ο επιδημιολογικός χάρτης έχει και πάλι 4 χρώματα, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνουν αυτές οι αποχρώσεις, κυρίως για το κίτρινο, στο οποίο βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από ό,τι ξέρουμε, ναι, μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε γίνει χάρτης κόκκινος, μπλε, κίτρινος. Τώρα προς το παρόν μας έχουν στο κίτρινο. Από χτες δηλαδή που ήμασταν στο βαθύ κόκκινο πήγαμε ξαφνικά στο κίτρινο. Είναι ένα θέμα το οποίο και εμείς προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Με το κίτρινο νομίζω ότι τα ωράρια δεν θα μας αγγίξουν σε απαγορευτικούς ρυθμούς. Οπότε αν ισχύσει αυτό που λένε ότι από Δευτέρα ίσως μπορεί και από σήμερα να το ανακοινώσουν, ότι θα πάμε στις 1.30 ώρα και ότι θα ελευθερωθεί και η μουσική, όχι η ζωντανή μουσική, δεν μας μιλήσαν για ζωντανή μουσική, για τη μουσική χαμηλά, για να μην, ξέρετε, είναι το τέτοιο ότι υπήρχε σταγονίδια. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το κομμάτι που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Σήμερα πάλι θα δούμε τι θα γίνει, μπορεί να το αλλάξουν ξαφνικά, αλλά προς το παρόν αυτό ισχύει. Ακόμα ουσιαστικά ανακοινώσαν έναν χάρτη στον οποίο δεν έχουν διευκρινίσει ακριβώς τι ισχύει, έτσι. Ναι, δεν το έχουν κάνει. Ενώ στο κόκκινο και ξέρω εγώ, μας έχουν πει ότι ποια απαγορεύονται, ποια επιτρέπονται. Στο κίτρινο δεν έχουν πει τίποτα. Απλά ανακοινώθηκε ότι είμαστε στο κίτρινο, τίποτα άλλο. Και φυσικά εσείς ανησυχείτε, καθώς έχετε συμπληρώσει σχεδόν 1,5 μήνα με ανοιχτά τα καταστήματά σας, χωρίς μουσική, κάτι που επηρεάζει και την κίνηση. Κοιτάξτε, όχι ανησυχούμε. Είμαστε τραγικά ανήσυχοι. Είναι ένα θέμα που δεν ξέρουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Πώς θα λειτουργήσουμε. Με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουμε. Σε αυτή η μουσική, με αυτή η μουσική. Έχουμε και τον καιρό. Ναι. Είμαστε μόνο έξω. Οι βροχές κάνουν ζημία σε όλους τους συναδέλφους. Είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. 1,5 μήνα τώρα παλεύουμε. Μόνο παλεύουμε, τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Η καθημερινή εκκίνηση είναι πάρα πολύ μειωμένη, ειδικά στον χώρο της εστίασης. Λέγοντας εστίαση, εννοώ τις ταβέρνες και τα μαγαζιά. Είναι καλύτερα σίγουρα στα καφέ. Τα πρωινά έχει αρκετή κίνηση στα καφέ. Αλλά η βραδινή ζωή, μπαρ και ταβέρνες δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Και το Σαββατοκύριακο που μιλάω, ούτε και αυτά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, ειδικά το βράδυ. Ίσως έφταιγε το ωράριο, ίσως ο καιρός. Δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Βέβαια, δεν είναι όπως τις πρώτες μέρες, είναι βελτιωμένη η κατάσταση και προσδοκούμε ότι σιγά σιγά και ο κόσμος θα αρχίσει να ξεπερνάει τον όποιο φόβο υπάρχει και θα αρχίσει να βγαίνει να καταναλώνει, παραχωρώντας παράλληλα και τους εμβολιασμούς φυσικά.